Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ να μιλήσω μέσα στο γενικότερο πρόβλημα, οπότε οι συνάδελφοι θα μου επιτρέψουν να κάνω και μία λίγο γενικότερη τοποθέτηση εκτός από τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου στα οποία θέλω να απευθυνθώ. Κύριοι συνάδελφοι, είχα την τύχη. Στα πεντάλεπτα θα κινηθούμε. Στο πεντάλεπτο, με ανοχή. Ειδικά για σας. Είχα την τύχη να σας παρακολουθήσω με πολύ μεγάλη προσοχή τον συνάδελφο, τον κύριο Παπά. Και ήθελα λίγο να θυμίσω μερικά πράγματα. Πρώτον, κύριοι συνάδελφοι, εσείς βέβαια δεν έχετε πολύ στενή σχέση με τα θρησκευτικά. Και να είμαι και τελείως ειλικρινής, και εγώ προσφάτως τα έμαθα. Υπάρχει μία αγία υπομονή, η οποία τώρα τελευταία έχει γίνει ευρύτερα γνωστή, διότι μοιράζεται σε οποιονδήποτε επιχειρηματία θέλει να κάνει μια επένδυση σε αυτή τη χώρα. Του δίνουν λοιπόν την εικόνα, του λένε πάρε την Αγία Υπομονή και με βάση την Αγία Υπομονή θα κινηθείς. Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα? Οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει την τελευταία δεκαετία, λέει η έκθεση, η αιτιολογική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που αυτήν την έχετε. Και που δικαιώνει στην ουσία και τους στόχους αυτού του πολυνομοσχεδίου. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε ανάγκη την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα και δεν μπορεί κάθε προσπάθεια που γίνεται, που μειώνει τη γραφειοκρατία, που λύνει θέματα, να αντιμετωπίζεται εχθρικά από την αντιπολίτευση. Δεν μπορεί αυτό, γιατί είναι παράλογο, κύριοι συνάδελφοι. Να διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες ενός νομοσχεδίου, να τις διορθώσουμε, να εξακολουθούμε όμως να είμαστε στη λογική ότι οι ιδιώτες είναι εχθροί και ότι οποιαδήποτε ιδιωτική επένδυση θα πρέπει με τον άλλον τρόπο να μην υπάρξει σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι αυτό είναι μια ξεπερασμένη λογική, η οποία δεν αρμόζει και σε ένα κόμμα το οποίο πρόσφατα κυβέρνησε τη χώρα, να ξαναχρησιμοποιεί ως επιχείρημα. Άκουσα δηλαδή συναδέλφους να χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη που επιχειρεί να φέρει αυτό το νομοσχέδιο ως μπαγιάτικη και παράδοση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Δεν νομίζετε, κύριε συνάδελφοι, ότι αυτά είναι λίγο υπερβολικά ως τοποθετήσεις για ένα νομοσχέδιο στο οποίο το 95% του είναι το σύμπαν σύμφωνο ότι επιλύει προβλήματα και ότι αντιμετωπίζει τις λειτουργίες οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Έχουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που ήρθε στις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης της χώρας, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση σε 1350 μέρες που κυβέρνησε δεν μπορούσε να δώσει πραγματικά κίνητρα, πραγματικά εννοώ αποτελεσματικά κίνητρα, για να μπει μπροστά η ανάπτυξη στην οικονομία, παρά ακολούθησε μια οικονομική πολιτική, δεν θα το επαναλάβω, η οποία βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην υπερφορολόγηση. Τώρα, έχοντας πει αυτά, θέλω να αναφερθώ στο θέμα, κύριε Παπαθανάση, των επιμελητηρίων. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, υπάρχει μια πρόταση στα επιμελητήρια η οποία λέει ότι η τριμελής επιτροπή δεν θα υπάρξει και θα το συζητήσετε και ότι, εν πάση περιπτώσει, τα μικρά επιμελητήρια, βλέπε Φωκίδα, βλέπε Βρετανία, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν με αυτές τις λογικές. Εγώ όμως θέλω να πάω την κυβέρνηση και ένα βήμα παραπέρα. Δυσκολεύομαι πραγματικά πάρα πολύ να καταλάβω γιατί 60 άνθρωποι εργαζόμενοι είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, παντελώς στον αέρα, οι οποίοι πληρωνόντουσαν από τα επιμελητήρια δια της πλαγίας οδού. Καμία δεν ήταν ευθεία οδός. Έλεγε ο τάδε υπουργός, πάρε βρε παιδάκι μου μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας στο επιμελητήριο, δίνε του μισθό από την αναπτυξιακή εταιρεία. Πάρε μέσω του γεμί, δίνε του μισθό μέσω από το γεμί. Πάρε μέσω από εδώ, πάρε μέσω από εκεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά ήρθε ένας νόμος, ο οποίος βεβαίως όλα αυτά τα απαγόρευσε, και έχουμε ανθρώπους 25 χρόνια να δουλεύουν σήμερα και οι οποίοι σήμερα είναι στον αέρα. Έκανα λοιπόν και μια ευρύτερη συζήτηση με διακεκριμένους νομομαθείς της κυβερνήσεως μας, παραδείγματος χάρη τον κύριο Γεραπετρίτη κτλ. Ρώτησα γιατί δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να πούμε στα επιμελητήρια, θέλετε να πάρετε κύριοι συνεργάτες, πάρτε τους συνεργάτες σας. Μία αρχή θα υπάρξει και μοναδική. Αποκλειστικώς αποκλείεται να τους πληρώνει το κράτος.
Τελεία. Μπαίνει μες στο νόμο. Θέλετε να τους πάρετε, πάρτε τους. Θέλετε να πάρετε συνεργάτη για 2 χρόνια για να σας κάνει μια συγκεκριμένη μελέτη την οποία χρειάζεται το επιμελητήριο εκείνη την ώρα. Παραδείγματος χάρη, εμείς πρέπει να ψηφιοποιηθούμε. Το εμείς τώρα πάει στη Στερεά Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Εντάξει, ρε παιδιά. Η σύσκεψη έγινε στην Βρετανία, γι' αυτό αναφέρομαι. Στο Καρπενήσι. Ήτανε μπροστά ο κύριος οικονόμου. Γιατί δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων γενικώς και να πούμε ότι αυτό ξέρω, τα επιχειρήματα τα ξέρω. Όλη η υπηρεσία θα πει όχι. Κύριε Παπαθανάση, όλη η υπηρεσία σας θα πει όχι. Αλλά οι υπηρεσίες, λυπάμαι πάρα πολύ, έχουν μείνει στη λογική του χθες. Ας αλλάξουν λίγο μυαλό οι υπηρεσίες, διότι κάποια στιγμή πρέπει να απελευθερωθούν και οι άνθρωποι. Και αν θέλουμε επιμελητήρια συνεργάτες, πρέπει αυτοί να έχουν την ευθύνη των προσλήψεών τους και την ευθύνη των απολύσεών τους και με ρητή όμως, ρητή μέσα στο νόμο καταγεγραμμένη φράση ότι αποκλείεται η υπάλληλη που θα πάρει το επιμελητήριο να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι να αναλάβει τη μισθοδοσία τους στο κράτος. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ιδιωτικό είναι το επιμελητήριο να κάνει ό,τι θέλει και να απελευθερώσουμε λίγο τα χέρια τους. Το δεύτερο, χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο Υπουργός Παιδείας. Διότι αυτό το οποίο βιώνουμε, κυρία Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό ή της επαρχίας, συνάδελφοι, με την κατάσταση η οποία επικρατεί στις είτε παραλιακές περιοχές, βλέπε σφακιά, είτε στις ορεινές περιοχές, βλέπε Βρετανία ή βλέπε τέλος πάντων βουνά της Κρήτης, χωριό Έλος, είναι μια τραγωδία. Διότι ο συνάδελφος, ο προηγούμενος υπουργός πριν από εσάς, ο κ. Γαβρόγλου, ο οποίος δεν νομίζω πως είχε πολύ μεγάλη αίσθηση της πραγματικότητας της ζωής στην ελληνική περιφέρεια, επέλεξε να κόψει τα μόρια, τη μοριοδότηση από τα προβληματικά σχολεία. Επιλέγοντας να κόψει τη μοριοδότηση ο κύριος Γαβρόγλου, καταδίκασε αυτά τα παιδιά στο να μην έχουν δάσκαλο. Διότι σήμερα στα σφακιά της Κρήτης δεν πάει κανένας ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει ακριβότατα νίκια, διότι τα σφακιά, για όσους δεν ξέρουν συναδέλφους, είμαστε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Ελλάδος και άρα έχουμε τουρισμό μέχρι αργά τον Νοέμβρη και ξαναρχίζουμε τον Απρίλη. Άρα όπως καταλαβαίνετε ένας δάσκαλος ή ένας αστυνομικός εκεί δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει σπίτι. Εκεί λοιπόν που είχε εν πάση περιπτώσει το κίνητρο της μοριοδότησης, αυτό το κίνητρο το έκοψε ο κύριος Γαβρόγλου. Χωρίς κίνητρα, κυρία Υπουργέ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στις ορεινές, προβληματικές και παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος θα αρρωστήσουν όλοι. Όλοι όμως. Και θα έχετε χαρτιά των γιατρών ότι είναι όλοι άρρωστοι και δεν μπορούν να πάνε στις περιφέρειές τους. Άρα ελπίζω και θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το ξαναδείτε αυτό, να μην βασιστείτε στη λογική του κυρίου Γαβρόγλου ούτε για ένα χρόνο, ούτε δηλαδή για το φετινό χρόνο, εάν θέλουμε πριν από τα Χριστούγεννα να έχουμε κάποιους καθηγητές και κάποιους δασκάλους στην περιφέρεια και να μπορέσει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.